Η Κύπρο έχει μεγάλο πρόβλημα με την παράτυπη μετανάστευση, δηλώνει ο Κύπριο Υπουργό Εσωτερικών σε γαλλικό μέσο μαζική ενημέρωση. Για εμά αυτή είναι μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη, είπε ο Νίκο Νουρί στο γαλλικό πρακτορείο φράνηση24.com, προσθέτοντα ότι το 4,6% του πληθυσμού τη χώρα είναι πλέον ετούντε ασύλου ή δικαιούχοι προστασία, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ελληνοκύπριος υπουργό κατηγόρησε την Τουρκία τα στρατεύματα τη οποίες από το 1974 έχουν καταλάβει το βόρειο κομμάτι του νησιού ότι ενθαρρύνει μεγάλο μέρο τη εισρωή Σύριων προσφύγων και αφήξεων από την υποσαχάρη Αφρική. Ο Κύπριο υπουργό τόνισε ότι είναι βάναυσο αυτό που μα κάνει η Τουρκία, καθώ οι νέε αιτήσει ασύλου έχουν πολλαπλασιαστεί σε πάνω από 13.000 πέρσι σε μια χώρα των 850.000 κατοίκων. Ο κ. Νουρή ανέφερε ότι κάθε μέρα περίπου 60 με 80 παράτυποι μετανάστε, καθοδηγούμενοι από Τούρκου λαθρεμπόρους διασχίζουν την πράσινη γραμμή μήκους 184 χιλιόμετρων που υπάρχει στο νησί και την οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο ΟΗΕ. Με το 85% των ετούντων έχουν φτάσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή όπου θέλουν να πάνε, γιατί η Κύπρο δεν είναι μέλο τη Σέγγελ. δήλωσε ο Κύπριο Υπουργό. Η Κύπρο τονίζει ότι η πράσινη γραμμή δεν είναι σύνορο, αλλά απλώ μια γραμμή κατάπαυση του πυρό. Πέρα από την οποία βρίσκονται περιοχέ που δεν υπόκεινται στον κυβερνητικό έλεγχο. Ωστόσο, είπε ο ότι η κυβέρνηση του έχει πρόσφατα οχυρώσει ένα τμήμα τη γραμμή με σειρματόπλεγμα. Θα κατασκευάσει σύντομα περίφραξη, θα ενισχύσει τι περιπολίες και από το καλοκαίρι θα καταστήσει ένα Ισραηλινό σύστημα επιτήρηση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.